καλησπέρα καταρχάς. Ναι, ήταν κάτι, μια κίνηση της Τουρκίας που κατά κάποιο τρόπο ήταν αναμενόμενη δεδομένων των φιλοδοξιών της. Η Τουρκία, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι, εδώ και χρόνια είναι έτσι κομμάτι της γεωπολιτικής του στρατηγικής να λειτουργήσουν ως δύναμη πρώτης γραμμής μέσα σε έναν πολυπολικό κόσμο. Αυτό που λέμε εμείς εδώ για περιφερειακή δύναμη έχει μείνει πολύ πίσω. Αυτό ήταν πριν, ήταν last year που έλεγε και η διαφήμιση. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το σωτήριον έτος 2012-2013, δεν θυμάμαι. Είχα συμμετάσχει δηλαδή σε ένα συνέδριο στις Βρυξέλλες, μάλιστα γινόταν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ήταν Europe and the Rising Powers, η Ευρώπη και αναδυόμενες δυνάμεις. Και το είχε τρεις έτσι υποενότητες, είχε μια κεντρική και ήταν η Ευρώπη και η Κίνα, ήταν η Ευρώπη και η Ινδία και η τρίτη υποενότητα ήταν η Ευρώπη και η Τουρκία. Δηλαδή την, από το 2012 τώρα μιλάμε. Ναι, και αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δεδομένου ότι εντάξει, οι Τούρκοι μπορεί να θέλουν, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια, έχουν και ένα κοινό δηλαδή στον πλανήτη που τους αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα σοβαρό έτσι μαγαζί, να το πούμε με ορολογία της αγοραία ας πούμε. Λοιπόν, και μάλιστα οι Τούρκοι τότε είχαν διαμαρτυρηθεί γιατί ο χώρος που τους είχαν βάλει να γίνει το... Η συνεδρία αυτή ήταν η συνεδρία, η σειρά των συνεδριών ήταν πολύ πιο μικρός από τους άλλους δύο, ας πούμε, που ήταν για την Κίνα και την Ινδία και παρεξηγήθηκαν κιόλας ότι τι πράγματα είναι αυτά, γιατί εμείς είμαστε... Υπερδύναμοι. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, οπότε η Τουρκία ναι, ακολουθεί μια πορεία. Νομίζω ότι αυτό το αίτημά της να ενταχθεί στους BRICS είναι το... φυσιολογικό έτσι επόμενο στάδιο σε μια προσπάθεια που κάνουν εδώ και καιρό, που έχουν καταφέρει οι άνθρωποι να ενοποιήσουν ακόμη και αντιφατικά στοιχεία της γεωπολιτικής του ταυτότητας σε ένα ενιαίο πλαίσιο και να το πουλάνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πουλάνε και τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι βαρύδι για αυτούς ούτε περιοριστική, αντιθέτως το πουλάνε ως κομμάτι ισχύως και το πουλάνε αυτό το πράγμα σε χώρες όπως είναι οι πρώην Σοβιετικές τουρκόφωνες και τουρκογενείς δημοκρατίες, όλο αυτό το πλέγμα δηλαδή των κεντροασιατικών χωρών, τα διάφορα στάν, με εξαίρεση το Τατζικιστάν αν θυμάμαι καλά, το οποίο είναι Ιρανογενές, όλα τα υπόλοιπα είναι τουρκογενή και τουρκόφωνα και φτάνει βέβαια αυτός ο τουρκογενής και τουρκόφωνος κόσμος μέχρι στην... μέχρι τη Βόρεια Κίνα, το Σινγκιάνγκ που είναι οι Ουιγούροι, τις προνομιακές σχέσεις με το Πακιστάν, με τη Μαλαισία, με την Ινδονησία. Λοιπόν, το γεγονός ότι μετατρέπονται, που τα έλεγε και εδώ, τα συζητάγαμε πριν από καιρό με τον Γιώργο τον Αδαλή, μετατρέπεται σε μια μικρή Κίνα η ίδια και οικονομικά και τεχνολογικά βρίσκεται δηλαδή σε μια τέτοια φάση. Λοιπόν... Και επειδή όντως το σύστημα γίνεται πολυπολικό, θέλει να ενταχθεί σε αυτό την περίεργη έτσι ομάδα. Λοιπόν, βέβαια όλη αυτή η πορεία της Τουρκίας κρύβει και πάρα πολύ μεγάλες ανασφάλειες. Δηλαδή, εγώ δεν θα κουραστώ να λέω ότι οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Τουρκίας ή, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι φιλοδοξίες μεγάλης δύναμης και παγκόσμιου χαρακτήρα ή έστω ευρασιατικού, είναι μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι τρομακτικές εσωτερικές αντιφάσεις, οι αντιπαλότητες που έχει με πολλές χώρες, το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση της δικής της πορείας, είναι ουσιαστικά ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, τώρα εδώ βέβαια τι σημαίνει αυτό για μας. Εδώ υπάρχει μια αντίληψη, κατ' εμέ παρανοϊκά αισιόδοξη, η οποία λέει ότι η Τουρκία φεύγει από την δυτική αρχιτεκτονική, όντως φεύγει, αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα με τον τρόπο που το νομίζουν εδώ. Θα την τιμωρήσουν οι Αμερικανοί, θα την καταστρέψουν ή εν πάση περιπτώσει θα την διώξουν από το ΝΑΤΟ και θα έρθουμε εμείς εδώ πέρα να θα αναβαθμιστούμε στην γεωπολιτική έτσι
αρχιτεκτονική των Ηνωμένων Πολιτειών και θα ανταμυφθούμε και θα είναι αυτό όλα. Αυτό μου θυμίζει τέλεια. Το ανέκδοτο με τον Τωτό που λέει: το άλλο το ξέρει με τον Τωτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάλι θα τα κάνουν όλα οι άλλοι και εμεί δεν κάνουμε τίποτα. Καταρχάς, για να πούμε το πιο απλό, ακόμη και να ίσχυαν όλα αυτά, για να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή για να έρθει εσύ ως, να συμπληρώσει το κενό που θα αφήσει η Τουρκία, είναι να το θες. Λοιπόν, όταν εδώ το ελλαδικό σύστημα εξουσίας, και δεν αναφέρομαι σε ένα κόμμα, αναφέρομαι σε ένα πλέγμα δομών εξουσιαστικών, κυρίως πολιτικών αλλά όχι μόνο, αυτό που έχει επιλέξει είναι μια αυτοεξαφάνιση, μια αυτοεξάλειψη, μια λειτουργία μη συμμετοχή στα διεθνή δρόμενα, και αυτό σημαίνει ότι αν δεν παίζεις στο παγκόσμιο παιχνίδι, φυσικά και δεν μπορείς να αναβαθμιστείς. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα όταν είσαι απ' έξω? Όταν δεν είσαι μέσα στο γήπεδο, δεν βάζεις γκολ, δεν γίνεται, ας πούμε. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έτσι. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, και ακόμη και έτσι, και πρέπει να λειτουργήσεις ως το. Να έχεις δηλαδή υπόσταση εδώ πέρα και κυρίως να λειτουργείς ανταγωνιστικά εναντί της Τουρκίας. Δηλαδή, αν η Τουρκία όντως γίνεται, καθίσταται πρόβλημα, που καθίσταται πρόβλημα, όχι μόνο για τη Δύση αλλά γενικότερα, θα έπρεπε εσύ να λειτουργήσεις ως ανταγωνιστικό μέγεθος ενάντια στην Τουρκία και να πεις: εγώ είμαι ο φυσικός αντίπαλος της Τουρκίας εδώ, άρα εγώ θα διεκδικήσω αυτόν τον ρόλο. Εσύ όχι μόνο δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, αντιθέτως εμφανίσαι να είσαι ο κολαούζος της Τουρκίας, να ξεπλένεις διαρκώς τον Ερντογάν, όπως λέει ένας φίλος μου δικηγόρος, λέει, αυτή είναι η σωστή ορολογία, ξεπλένουμε συνεχώς τον Ερντογάν και την Τουρκία και εμφανιζόμαστε να είμαστε ως παραπέδι της Άγκυρας. Άρα συνακόλουθα δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς αυτόν τον ρόλο, ακόμη και αν ίσχυαν όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, τι σημαίνει ότι, ότι η Τουρκία οδηγείται σε ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτό ενδεχομένως αναβαθμίζει και το ρόλο της στη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αντίληψη του 0-1, είσαι μαζί μου, είσαι εχθρός, αυτό πέραν από ότι αποτελεί μια γενικότερη παθογένεια του δυτικού κόσμου, είναι κομμάτι του μανιχαϊστικού τρόπου που βλέπουμε τα πράγματα, που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα και δεν ισχύαν ποτέ, και αυτό η ιστορία μας το δείχνει. Πάντοτε οι σχέσεις μεταξύ των δρόντων, ιδιαίτερα δηλαδή μεταξύ των σημαντικών δρόντων, είναι μεικτές, περιλαμβάνουν δηλαδή στοιχεία συνεργειών και ανταγωνισμών την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή δεν λέμε για εναλλαγή, και αυτό συμβαίνει στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Λοιπόν, εκτός λοιπόν ότι υπάρχει, ότι δεν ίσχυε ποτέ αυτό το πράγμα, είναι και μια ευρύτερη παθογένεια, μάλλον μια ειδικότερη παθογένεια ελληνική, που τείνουμε να αντιλαμβανόμαστε το παγκόσμιο παιχνίδι, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί να είμαστε δουλόφρονες και δουλοπρεπείς για μια σειρά από λόγους, να αντιλαμβανόμαστε το παγκόσμιο παιχνίδι ως ελεγχόμενο από 2, 3, 1, 0, μισών, δεν ξέρω και εγώ ποιον, παγκόσμιους παίχτες, και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν τις εντολές τους και κάνουν ό,τι τους πούνε, και εν πάση περιπτώσει από εκεί βγαίνουν οι αποφάσεις. Που δεν ισχύει αυτό το πράγμα, και ποτέ δεν ισχύει επίσης. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μεγάλων, μικρών, μεσαίων δυνάμεων, και η Τουρκία παίζει πάρα πολύ καλά αυτόν τον ρόλο. Επιπροσθέτως, παραδοσιακά, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες, όταν η Τουρκία ήταν πολύ πιο μικρό έτσι, και πειθαρχημένο μέγεθος μέσα στο δυτικό γεωπολιτικό μαντρί, διεκδικούσε μια ειδική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτό που λέει ο καθηγητής ο Παναγιώτης ο Ήφαιστος του δόγματος Νίξον. Το ήταν το δόγμα Νίξον, ότι δεν θέλω μόνο κράτη αυστηρά, έτσι κλεισμένα στη δική μου αρχιτεκτονική, με ενδιαφέρομαι και για μεσαίους παίχτες που έχουν τη δική τους πολιτική, ακολουθούν τη δική τους ατζέντα, σε κάποια σημεία μπορεί εν μέρη να είμαστε και έτσι ανταγωνιστές, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο ακολουθούν τη δικιά μου πολιτική και προωθούν τα δικά μου συμφέροντα, κυρίως τα δικά μου. Το Ιράν του Σάχη, ας πούμε, ήταν κατεξοχήν μια τέτοια χώρα, και η Τουρκία του Ερντογάν, από ό,τι φαίνεται, επίσης διεκδικεί αυτόν τον ρόλο, δηλαδή έναν αναβαθμισμένο ρόλο μέσα στην αμερικανική αρχιτεκτονική, ακριβώς γιατί είναι και ημιαυτόνομη. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, μιας εξυγχρονισμένης εκδοχής του δόγματος Νίξον, παρεπιπτόντως οι Αμερικανοί πάντοτε προσπαθούν να προσαρμοστούν
στα νέα δεδομένα. Δεν λειτουργούν με αυτό που θεωρούμε εμείς εδώ, ότι είναι παντοδύναμη και όποιος τους κουνιέται, ας πούμε, τον τζακίζουν. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συστηματικά προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια δεδομένη κατάσταση. Δυστυχώς συνεχίζει να κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό μέσα στο αμερικανικό σύστημα εξουσίας ή τουλάχιστον σε κάποια ισχυρά του κομμάτια ότι η Τουρκία είναι πάρα πολύ πολύτιμη και πολύ δυνατή. Έχουν και μια δικαιολογία εδώ πέρα υπό την έννοια ότι, όπως είπα πριν, ο φυσικός κόφτης της Τουρκίας στην περιοχή είμαστε εμείς και μόνο εμείς και κανένας άλλος. Εάν εσύ δεν θες να παίξεις αυτό το ρόλο και οι άλλοι το βλέπουν, το βλέπουν μόνο οι Αμερικανοί, το βλέπουν οι Αιγύπτιοι, το βλέπουν οι Ισραηλοί, το βλέπουν οι Κινέζοι, το βλέπουν οι Ινδοί, όταν εσύ δεν θες να παίξεις αυτό το ρόλο. Αντιθέτως, γίνεσαι ολοένα και περισσότερο πιο δουλοπρεπής έναντι της Τουρκίας, είναι φυσικό και επόμενο ότι αναγκαστικά και οι άλλοι θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα της ημιαυτόνομης Τουρκίας και θα προσπαθούν να την πάρουν μαζί τους. Και τελευταίο, ότι η αντίληψη που υπάρχει σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, δηλαδή ότι από τη μία είναι ο ευρωατλαντικός κόσμος και από την άλλη η BRICS, δεν ισχύει. Η BRICS είναι ένα πολύ χαλαρό και ακαθόριστο, θα έλεγα, σχήμα που περιλαμβάνει μεν χώρες που θέλουν να πάμε σε μια πολυπολική ταυτότητα, ήδη είμαστε εκεί βέβαια, αλλά θέλουν να την ενισχύσουν, αλλά δεν έχουν κάποια συμπαγή έτσι. Συμμαχία, ούτε καν συμμαχία, όχι απλώς συμπαγή, ούτε καν χαλαρή. Δηλαδή η Ινδία με την Κίνα που είναι μέσα σε αυτό το σχήμα είναι ανταγωνιστές, έως εχθροί. Έχουν θέμα, σοβαρό θέμα δηλαδή. Έχει αναχθεί όμως, Κώστα, ότι η BRICS είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο περιγράφεις. Πώς? Λέω, έχει φτιαχτεί μια εικόνα η οποία είναι τελείως αντίθετη από αυτό που περιγράφεις. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι δουλειά έχει η Βραζιλία με την Κίνα, ας πούμε, ή η Νότιος Αφρική. Με την Κίνα. Ναι, μεν θέλουν έναν πολυπολικό κόσμο, όχι μόνο στα θέματα ισχύως, γενικότερα θέλουν, ας πούμε, να απαλλαγούν από την ηγεμονία του δολαρίου, για παράδειγμα. Από την άλλη, δεν θέλουν να οδηγήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια οικονομική κατάρρευση, ας πούμε, έτσι, ούτε θέλουν να οδηγήσουν και τον κόσμο σε μια υπερβολικά βίαιη και γρήγορη αποδολαριοποίηση, γιατί αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες στις δικές τους οικονομίες. Οπότε είναι ένα πολύ χαλαρό σχήμα, εκφράζει μεν τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα του πλανήτη που είναι πολυπολική ή τουλάχιστον πολύ πιο πολυπολική από ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι κάποιο συμπαγές πράγμα. Επαναλαμβάνω, περιλαμβάνει χώρες που είτε δεν έχουν απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους, δηλαδή Βραζιλία, Νότιος Αφρική, Κίνα για παράδειγμα, ή ακόμη και χώρες που έχουν σαφώς ανταγωνιστικές σχέσεις έως εχθρικές, έως τα όρια δηλαδή του πολέμου, όπως είναι η Ινδία με την Κίνα, που πάλι θα είναι λάθος, επαναλαμβάνω, να θεωρήσουμε ότι είναι μόνο εχθρικές. Το διεθνές σύστημα, ειδικά το σημερινό, που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που λέμε το Βεσφαλιανό σύστημα, αυτό που υπήρξε στην Ευρώπη, το πολυπολικό σύστημα της Ευρώπης μετά τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648, είναι μείγμα συνεργατικών και ανταγωνιστικών σχέσεων. Τα υπόλοιπα είναι φαντασιώσεις. Οπότε η Τουρκία, καλώς για αυτήν, προχωρεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήταν αναπόφευκτο κατά κάποιο τρόπο στοιχείο της πορείας της γεωπολιτικής, τουλάχιστον αυτής που θέλει. Και όπως είπες, Κώστα, δεν έχει κανένα σκοπό και λόγο να εγκαταλείψει τη Δύση. Όχι βέβαια, δεν πρόκειται να το κάνει. Άλλωστε το δόγμα του Νταβούτογλου το έλεγε ξεκάθαρα. Όσο τεντώνουμε περισσότερο το τόξο προς την Ανατολή, τόσο περισσότερο στη Δύση πάει το βέλος. Μπράβο, ακριβώς, Λεωνίδα. Ναι, είπε, ναι, ναι, μια λέξη πολύ σημαντική ο Κώστας. Το πουλάει. Το πουλάει, ναι, βέβαια. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Αυτό που είπε ο Κώστας είναι πολύ σημαντικό. Το πουλάει, έχει ένα προϊόν το οποίο πουλάει. Που σημαίνει ότι κοιτάζει πάρα πολύ αυστηρά το προσωπικό της συμφέρον και μόνο. Έχει ένα προϊόν το οποίο το πουλάει. Είναι σε τελείως διαφορετική κουλτούρα από εμάς και από πολλούς άλλους. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε σημεία τραγικά. Βέβαια δεν φτάσαμε ως προϊόν παρθενογένεσης. Έχει γίνει εδώ και δεκαετίες αυτό το πράγμα. Αλλά πλέον είμαστε σε μια κατάσταση ουσιαστικά άρνησης άσκησης κρατικής λειτουργίας και το βλέπουμε σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτός δηλαδή ο μηδενισμός ο γεωπολιτικός που υπάρχει και η διάθεση παντή τρόπο να είμαστε βυθισμένοι στη φαντασίωση ότι όλα καλά με την Τουρκία είναι πλέον, αγγίζει τα όρια της φαρσοκομωδίας, δηλαδή του Δελφιναρίου, ας πούμε. Και επαναλαμβάνω, είναι και τραγική πολιτική, ακόμη και στο πλαίσιο μιας σαφούς, ακραία φιλοδυτικής έτσι αντίληψης ότι πρέπει εμείς να είμαστε
ο σκληρός πυρήνας της Δύσης. Όχι, εάν θες να το κάνεις αυτό το πράγμα, πρέπει εξ αντικειμένου να ορθώσεις ανάστημα έναντι της Τουρκίας, για να επιτρέψεις και στους άλλους παίχτες και του δυτικού κόσμου, τις ΗΠΑ, τη Δυτική Ευρώπη, το Ισραήλ στην περιοχή, αλλά και άλλους, την Αίγυπτο, την Κίνα, την Ρωσία, την Ινδία, να έχουν μια εναλλακτική κατάσταση. Αλλιώς εξ αντικειμένου, επαναλαμβάνω, θα επενδύσουν επάνω στην Τουρκία και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να τη φέρουν στα νερά τους, γιατί δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Οι αντιλήψεις οι παιδικές του τύπου θα καταστρέψουν την οικονομία της. Θα τους διαλύσουν, θα σκοτώσουν τον... Αυτά τα καραγκιοζηλίκια, ας πούμε, που τα ακούμε. Δηλαδή, και εγώ ήμουν ανιός και γέρασα και ακούω τρία πράγματα. Ότι καταραίει η τουρκική οικονομία, πεθαίνει ο Ερντογάν και διαλύεται την Τουρκία, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Τουρκία είναι ένα εύθραυστο μέγεθος, μεν έχει όμως και πολύ ισχυρά στοιχεία. Είναι επίσης κάτι άλλο, ότι βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία αρμενίζει προς Ανατολάς, υπό την έννοια όχι ότι φεύγει από τη Δύση, αλλά επειδή ακριβώς το κέντρο βάρους του κόσμου μετακινείται προς Ανατολάς, η Τουρκία φρακούει ακριβώς τη φορά και πάει προς τα εκεί. Θέλει να είναι παρούσα. Να περάσουμε σε άλλο θέμα. Κώστα, έχεις να πεις ακόμα? Τον διακόψαμε. Λεωνίδα, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα ήταν τεράστιο λάθος, και αυτό που το λένε και πολλοί, λέει πλέκεις πάρα πολύ το εγκόμιο του Σύπριου, και δεν πλέκουμε κανένα εγκόμιο. Τονίζω ότι η Τουρκία είναι ένα μείγμα ισχύος και τεράστιων δομικών αδυναμιών. Όσο δε αυξάνονται οι φιλοδοξίες της, τόσο πιο έντονες γίνονται και πιο τροτές οι αχίλιες πτέρνες της. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ακριβώς γιατί η Τουρκία ανοίγει μπροστά σε ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος της Ανατολής, και στρέφει το πρόσωπό της προς αυτόν. Λοιπόν, οφείλουμε να καταλάβουμε και να τους ζητήσουμε και εμείς να καταλάβουν ότι αυτά τα παρανοϊκά που προσπαθούν να κάνουν, δηλαδή να κυριαρχήσουν στο Αιγαίο, να μετατρέψουν τα ελληνικά νησιά σε γεωπολιτικά φαντάσματα, αυτά τα παρανοϊκά, το ξανατονίζω, ξαναλέω αυτή τη λέξη, γιατί παράνοια είναι το να λένε, ξέρω εγώ, τα ελληνικά νησιά είναι προέκταση της ακτής, δεν έχουν δικαιώματα και όλα αυτά. Δεν τους χρειάζονται. Δεν έχουν, δηλαδή, ναι, μεν είναι ένα πολύ σημαντικό έπαθλο το Αιγαίο, αλλά δεν είναι κάτι που θα επηρεάσει με ζωτικό τρόπο την πορεία της Τουρκίας στο μέλλον. Έχει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει να κινηθεί προς όλον αυτό τον κόσμο της Ανατολής, να κάνει τα κουμάντα της, εν πάση περιπτώσει, να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνει τις στενές σχέσεις που ήδη τις κάνει με τη Μαλαισία, την Ινδονησία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, τις πρώην Σοβιετικές Τουρκόφωνες Δημοκρατίες, και να παίξει μπάλα ως ένας από τους πόλους, τους σημαντικούς πόλους στην Ευρασιατική Σκακέρα. Δεν το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Είναι πολυτέλεια. Θα τη βοηθούσε, γιατί είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας, αλλά είναι πολυτέλεια. Για μας όμως είναι ζωτικό κομμάτι της ύπαρξής μας. Δηλαδή, εάν επικρατήσουν οι τουρκικές θέσεις, έστω και με κάποια μορφή συμβιβασμού, και εδώ δεν υπάρχει συμβιβασμός, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πάψει να είναι κανονική χώρα. Θα υποστούμε τέτοιο ακροτηριασμό στον πυρήνα, στον υπαρξιακό πυρήνα της εθνικής μας ταυτότητας, θα τεθούμε ουσιαστικά ατύπως εκτός του διεθνούς συστήματος. Θα είμαστε κάτι λιγότερο δηλαδή από τον Άουρου ή το Κυρίμπατι. Οπότε η διαφορά αυτή, εάν την κατανοήσουμε καταρχάς εμείς οι ίδιοι και επικοινωνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και στους Τούρκους και στο διεθνές περιβάλλον, αποτελεί μια πολύ σοβαρή έδραση για την βάση έδρασης για την άσκηση μετά ουσιαστικής αποτρεπτικής πολιτικής. Και ένα ακόμη, που πάλι δεν θα κουραστώ να το λέω, ολόκληρο το διεθνές σύστημα χρειάζεται ένα εξισορροπητικό μέγεθος της Τουρκίας στην περιοχή. Ο μόνος που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, και λόγω θέσης και λόγω ιστορίας και λόγω μια σειρά άλλων και λόγω των ανταγωνιστικών σχέσεων, είμαστε εμείς. Δεν είναι κανένας άλλος. Δεν είναι το Ισραήλ. Δεν είναι η Αίγυπτος. Ούτε ή καμιά άλλη χώρα της περιοχής. Μόνο εμείς. Και αυτό το πράγμα μπορείς να θα το διεκδικήσεις. Δεν πρόκειται να στο χαρίσουν. Δεν είναι το διεθνές σύστημα δημόσιο να βάλεις ρουσφέτιες, να σου κάνουν ρουσφέτι και να διοριστείς εδώ πέρα από τους Αμερικανούς ή τους Σουηδούς ή τους εξωγήινους ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλει λοιπόν μια ουσιαστική εξωτερική πολιτική, σαφώς ενάντια στις βλέψεις τουρκικές, και φυσικά για να ισχύσει οτιδήποτε από όλα αυτά πρέπει να πάνε στο πυρ το εξώτερο όλες αυτές οι παρανοϊκές, εξοργιστικές
Και λέω ήπιους όρους. Αντιλήψεις του τύπου να είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε την Τουρκία, έχει ζωτικά δικαιώματα η Τουρκία στο Αιγαίο γιατί έχει μεγάλη αυτογραμμή, να τα βρούμε, διανύουμε περίοδο ήρεμων νερών και όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια, τα οποία ουσιαστικά είναι κομμάτι μιας γεωπολιτικής αυτοκτονίας που της Ελλάδος και μέσα στο δυτικό πλαίσιο, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα του πολέμου. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει τη δήλωση της Βικτόρια Νούλαντ που έγινε χθες, που είναι πολύ περίεργη, γι' αυτό ήθελα να σου ρωτήσω τι λόγο θα είχε να κάνει αυτή τη δήλωση. Μία από τις πρωταγωνίστριες του πολέμου, δηλαδή του Μαϊντάν και της κατάστασης αυτής όλης στην Ουκρανία, της πρόκλησης της Ρωσίας από τους δυτικούς. Με δηλώσεις της λοιπόν η Βικτόρια Νούλαντ αποκάλυψε ότι είναι οι δυτικοί οι οποίοι πίεσαν το Κίεβο να μην υπογράψει τη Συμφωνία Ειρήνης το 2022. Ναι, το είχε πει και ο Αρεστόβιτς αυτό. Ναι. Που, εν πάση περιπτώσει, μόνο για φιλορώσια μπορεί να τον κατηγορήσει. Βέβαια, ειδικά τη Βικτόρια Νούλαντ. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο λόγο που έχει κάποια δυσαρέσκεια με τη σημερινή κατάσταση κυβέρνηση Μπάιντεν. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Για ποιο λόγο το αποκαλύπτει αυτή τη στιγμή, διότι έτσι. Βέβαια, είχαμε και τις προηγούμενες δηλώσεις από πέρσι, ναι. Μέρκελ που είχε πει για τις συμφωνίες του Μίνσκου. Τι είχε γίνει τότε, πώς τις υπονομεύσαν πάλι. Αλλά τώρα μιλάμε για τη συμφωνία στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Ναι, τώρα αυτό. Δηλαδή αυτά όταν τα λέγαμε πέρσι, μας λέγανε ότι είμαστε περίεργες. Ναι, και είμαστε πράκτορες του Πούτιν, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Λεωνίδα και Σπύρο, εγώ επιμένω σε αυτό που έχω πει κατά καιρούς, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του δυτικού κατεστημένου, ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού και λιγότερο του αμερικανικού, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο, ας πούμε, έχει εγκλωβιστεί σε ένα είδος μεταφυσικής ανάγνωσης ιστορίας ότι, και θρησκευτικού τύπου ανάγνωσης ιστορίας, ότι η Ρωσία πρέπει να παραμείνει η αιώνια ηττημένη, ότι η ιστορία τελείωσε το 1991, ότι η Ρωσία από τη στιγμή που προσπαθεί να αντιστρέψει αυτή την πραγματικότητα, που δεν προσπαθεί αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, κάνει έγκλημα καθοσιώσεως, δηλαδή θρησκευτικού τύπου έτσι, έγκλημα, δεν λειτουργούν δηλαδή με μια ανάγνωση realpolitik, και πρέπει να επιστρέψουμε στη φυσιολογική κατάσταση, δηλαδή σε μια επανάληψη του τέλους του ψυχρού πολέμου και ένα νέο 1991. Αυτό και διάφοροι εδώ ανώμαλοι, πράκτορες, ψυχασθενείς, βλαμμένοι, υπάνθρωποι που είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα, με αυτό ακριβώς αναφέρουν και στα σχόλιά τους, στα άρθρα τους κτλ. Ότι πρέπει να ζήσουμε ένα νέο 1991. Δηλαδή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δηλαδή, να καταστραφεί η Ρωσία, λοιπόν, όπως καταστράφηκε η Σοβιετική Ένωση. Όταν λοιπόν έχεις εγκλωβιστεί σε μια μεταφυσική ανάγνωση και δεν έχεις πλέον ρεαλιστική έτσι, θέαση των πραγμάτων, εγκλωβίζεις σε μια λογική πολέμου που πρέπει να τελειώσει μόνο με συντριπτική ήττα της Ρωσίας. Και αυτό λοιπόν εννοείται ότι επεκτείνει αυτή την πραγματικότητα. Τώρα, επειδή αυτό το πράγμα οδηγείται σε αδιέξοδο και επειδή κάθε φορά που η φαντασίωση συγκρούεται με την πραγματικότητα είναι δεδομένο ότι η φαντασίωση θα συντριβεί και όχι η πραγματικότητα, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως πιθανώς και η Νούλαντ, αρχίζει να καταλαβαίνει το άτοπον αυτής της λογικής και πιθανώς, επειδή υπάρχουν και προσωπικές συγκρούσεις, ιστορίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μέσα στο αμερικανικό σύστημα, που δεν ήταν ποτέ ενιαίο το αμερικανικό σύστημα εξουσίας. Ακριβώς. Είναι πάντοτε πολυκεντρικό και ανταγωνιστικά πολυκεντρικό. Και λοιπόν, φαίνεται έντονα σε εκλογές αυτό. Ναι, Σπύρο, ακριβώς. Και προσπαθεί ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου, ας πούμε, για να είναι στην επόμενη κατάσταση. Ναι, και ιδιαίτερα της Νούλα τη δήλωση προκαλεί έκπληξη, διότι ήταν αυτή που πρωταγωνίστησε. Και βέβαια, ο Πάια τότε στην Ουκρανία, στο Κίεβο, σε όλη αυτή την ιστορία με το Μαϊντάν και στην πρόκληση της Ρωσίας. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι τέτοιες αλλαγές έχουν γίνει και στο παρελθόν. Θερυπίνο Μπρενζίσκι, ο γνωστός της μεγάλης κακέρας και λόγω πολωνικής καταγωγής φανατικός αντιρώσος κλπ, που έλεγε τι έπρεπε να κάνουν συνέχεια ενάντια στη Ρωσία. Και αρχές του 2000, μόλις είχε βγει ο Πούτιν μαζί με τον Γούλφοβιτς, τον άλλον των νεοκών,
είχαν πει ξεκάθαρα, υπάρχουν καταγραμμένα σε συνέδριο, ότι πρέπει να οθήσουμε την Ουκρανία σε πόλεμο με τη Ρωσία. Από το 2000 το είχαν πει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο Μπρεζίνσκι πριν να πεθάνει είχε αλλάξει. Είχε έρθει περισσότερο προς τις θέσεις του Κίσιγκερ. Και είχε πει το 2016, ότι δεν πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα της Ουκρανίας, να προκαλέσουμε τη Ρωσία, διότι θα καταλήξουμε στο τέλος σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Το είχε δει, δηλαδή, και αυτός είχε αλλάξει θέση. Και ήταν και είχε διατυπώσει και την συγκλονιστική αντίληψη, δεδομένου ότι πρόκειτο περί του Μπρεζίνσκι, επαναλαμβάνω, που όπως είπες και εσύ, Λεωνίδα, ήταν ακραία αντιρώσος. Είχε πει ότι πρέπει, παιδιά, να πάμε σε μια extended West, μια διευρυμένη Δύση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και μια χαλαρή σχέση με τη Ρωσία, έτσι ώστε να απομονωθεί η Κίνα, που είναι ο νέος μεγάλος επικίνδυνος παίκτης, και να μην οδηγηθούμε σε μια Κίνα η οποία να κάνει στην αρχή κουμάντο στην Ευρασία και μετά και με μια στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία να μπορεί να διεκδικήσει την παγκόσμια ηγεμονία. Και ακριβώς αυτό γίνεται σήμερα εδώ που τα λέμε. Οπότε αυτά για να, έτσι, για να το συνειδητοποιούμε σιγά σιγά, ότι και αυτές οι βλακώδεις αντιλήψεις του ποδοσφαιρικού μανιχαϊστικού με τον ένα με τον άλλο να δεν έχουν σχέση, καμία σχέση με την πραγματική, ζωή. Δηλαδή στην πραγματική ζωή δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, απόλυτες αντιπαλότητες ούτε απόλυτες συμμαχίες. Λοιπόν, είναι... Όπως το κάνουμε εμείς κατά κούρο να υποστηρίζουμε φανατικά το ένα, φανατικά το άλλο, χωρίς να κοιτάμε τι συμφέρει τη χώρα. Βεβαίως, και παρεπιπτόντως αυτός ο υπερακραίος αντιρωσισμός που υπάρχει στην Ελλάδα, μαζί και με τον υπερακραίο φιλορωσισμό παρεπιπτόντως, δεν εντοπίζεται τόσο πολύ. Ο οποίος έχει το εξής χαρακτηριστικό, Κώστα. Σήμερα είναι υπερασπιστές και φιλορώσοι αυτοί τα παιδιά και τα εγγόνια αυτονών που κατηγορούσαν τους κομμουνιστές για πράκτορες Ρωσίας. Ναι. Δεν είναι φοβερό? Ναι. Λοιπόν, δηλαδή αυτός ο φανατισμός, ο οπαδισμός κρύβει και στην ουσία του δουλοπρέπεια και ευνομηδενισμό. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήσει τόσο πολύ με τον ένα με τον άλλο παράγοντα. Χωρίς να έχεις, χωρίς να έχεις κάποιο όφελος. Για μένα είναι αδιανόητο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εδώ πέρα. Είναι κάτι άλλο, το οποίο επαναλαμβάνω δεν εντοπίζεται τόσο εύκολα σε άλλες χώρες. Στην Ισπανία, ας πούμε, που έχω στενές σχέσεις με την Ισπανία, ναι, μεν γενικώς είναι αντιρώσοι και πολλές φορές υπερβολικά αντιρώσοι, στη συντριπτική πλειοψηφία, αλλά αυτά τα φαινόμενα εδώ πέρα των ακραίων, έτσι, αντιλήψεων και έτσι και τα λοιπά, και οι ορολογίες αυτές που χρησιμοποιούνται, δεν υπάρχουν. Και είναι πολύ πιο συζητήσιμοι στο πώς και γιατί, και το μεγάλο θέμα είναι. Παιδιά, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει για να μην οδηγηθούμε σε καμία πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, δηλαδή σε παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, και αυτό που λες τώρα στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Έχουμε την τάση σε αυτά. Έχουμε την τάση. Δεν υπήρχε παλιά. Δηλαδή, ακόμα και η Χούντα, ας πούμε, υποτίθεται ήταν Αμερικανική, και η Χούντα, όπως τη λέγαμε, με τη Σοβιετική Ένωση είχε καλύτερες σχέσεις. Άριστες. Τις καλύτερες είχε. Δηλαδή, την ίδια ώρα όμως είχε χωμένους μέσα όλους τους κομμουνιστές, γιατί ήταν κομμουνιστικό κίνδυνο. Είναι ιδεολογικό. Και η Σοβιετική Ένωση δεν έκανε τίποτα για τους απελευθερώσεις. Οι παλιοί αντικομμουνιστές, οι δεξιοί παλιοί αντικομμουνιστές, δεν ήταν αντιρώσοι. Όχι. Ήταν αντικομμουνιστές. Άλλο αντιρώσεις. Ίσως ξέραν πολύ καλύτερα τη ρώσικη λογοτεχνία και τη ρώσικη φιλολογία. Είχαν διαβάσει τον Ντοστόγευσκι ή Τολστόι από τους αριστερούς που διαβάζαν Μάρξ. Η παλή δεξή. Μιλάμε για την εποχή του εμφυλίου. Η σοβαρή διανοούμενη δεξιά. Αυτό το χάλι το σημερινό να βγαίνουν. Τι να πω τώρα, δηλαδή δεν θέλω να μιλήσω. Κάτι απίθανοι άνθρωποι. Ο υπουργός εξωτερικών της Χούντας, νομίζω ήταν ο Πιπινέλης. Εάν του έλεγε την πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Ρωσίας, θα ανατρίχιαζε. Θα έλεγε, ρε παιδιά, τι κάνετε. Όχι Ρωσία, παρέμενε Σοβιετική Ένωση. Θα έλεγε, ρε παιδιά, τι κάνετε. Δηλαδή, πολιτική της Ελλάδος, σοφή πολιτική από στην ψυχροπολεμική περίοδο, αυτό που λέμε το μεταμφιλιοπολεμικό κράτος της δεξιάς, πάντοτε κρατούσε μια πολιτική ανοιχτών θυρών εναντί της Μόσχας. Ότι ναι, μεν μακριά και αγαπημένη, δεν έχει σοβαρή επιρροή στην Ελλάδα, αλλά κρατάω και μια πόρτα με σένα ανοιχτή που και προσπαθώ να έχω καλές σχέσεις. Καταρχάς, το εμπόριο ήταν ανοιχτό και συνέχεια ήταν ανοιχτό, και μεγάλο. Βέβαια. Η Χούντα το ανέβασε. Παρεπιπτόντως, η Χούντα, ο Μακαρέζος, είχε κάνει και ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στη μαοϊκή Κίνα, ας πούμε, Κίνα, που τότε
προκάλεσε και φυσικά μετά ο πρώτος ήρθε... που έκανε από τη Δύση το άνοιγμα. Ακριβώς, ήταν ο Μακαρέζος, ναι. Λοιπόν, και μετά ήρθε βέβαια η εποχή Καραμαλή και Παπανδρέου που είχαμε στενότατες σχέσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, η πολιτική δηλαδή που ζήσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε τους άλλους ας πούμε, που δεν λέγαμε ούτε καλημέρα ας πούμε από ένα σημείο και μετά, κυριολεκτικά όχι που λέει ο λόγος. Δηλαδή και πριν από αυτό είχαμε ζήσει κωμικοτραγικά πράγματα, να είχε απαγορευτεί ας πούμε να πάει η μπάντα της αεροπορίας στη Μόσχα, ας πούμε, συμμετάσχει σε κάτι. Ο Νίκος ο Κουτζιάς να συλλαμβάνει πράκτορες της Ρωσίας. Ναι, ναι. Και άλλα πολλά. Να μην τα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο καθόλου. Ναι, και μιλάμε τώρα και μετά το 22, που, μετά τους Μπολσεβίκους δηλαδή και την Σοβιετική Ένωση που κάπως τα πράγματα ψυχραθήκαν. Αλλά αυτό που είπε ο Κώστας, μέχρι τότε τα πρώτα 100 χρόνια. Είναι πραγματικότητα τώρα εδώ. Τα πρώτα 100 χρόνια του ελληνικού κράτους ήταν άριστες σχέσεις με τη Ρωσία, όσο και αν τις υπονόμευαν οι Εγγλέζοι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό που είπε ο Κώστας για την υπερβολή, το έχουμε τώρα, ότι έχουμε έναν υπερβολικό φιλορωσισμό και έναν υπερβολικό από την άλλη μεριά, χωρίς να έχουμε ωφέλη. Ούτε από την υπερβολικός φιλορωσισμός ήταν παλιά, είχε σχέση με το 1921 κλπ. Μετά ήταν η αριστερά με τη Σοβιετική Ένωση που είχε μεσότερο υπερβολικές σχέσεις. Αλλά και οι δεξοί που είχαν την ιδεολογική αντίθεση, δεν είχαν αντιρωσισμό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο ακριβώς. Ο Πολωνός έχει αντιρρασισμό και δικαιολογημένα, διότι έχει μια ιστορία ναι, πίσω. Ακριβώς. Ή οι βαλτικές χώρες, ας πούμε. Ναι, οι βαλτικές. Λοιπόν, οι Φιλανδοί, ξέρω εγώ, ναι. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Πολωνοί ξαφνικά. Ναι. Όχι, απλώς έχουμε τον τελευταίο καιρό υπερβολικά πράγματα. Υπερβολικά πράγματα. Και λέγαμε για την Τουρκία που κρατάει έξυπνη ιδιωτερότητα. Δηλαδή παίζει πάντα. Εμείς τώρα τελευταία έχουμε γίνει τελείως. Αυτό απροβλέψιμη πλέον. Και έχουμε και κόστος μπροστά μας τώρα, γιατί αυτά που έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός για να δώσει στην Ουκρανία και τον πιέζουνε, θα πρέπει να τα κάνει πράξη. Τι όπλα πρέπει να στείλει, τι λεφτά πρέπει να στείλει, θα τον πιέσουνε τώρα. Έχει υπογράψει πράγματα για καταστάσεις. Εγώ, Σπύρο, επιμένω σε αυτό που είπα πριν, ότι μία από τις θεμελιώδεις παθογένειες εδώ της Ελλάδος και όχι μόνο του συστήματος εξουσίας, όλων μας, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Είναι μια λογική δουλοπρέπειας, μια λογική ότι εγώ πρέπει να είμαι το καλό και το υπάκουο παιδάκι στην τάξη και θα έρθει η δασκάλα και θα με κάνει απουσιολόγο ή θα μου βάλει καλό βαθμό. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν δουλεύει έτσι το διεθνές σύστημα. Το ξανατονίζω αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, το διεθνές σύστημα και οι ισχυροί παίχτες επιβραβεύουν αναγκαστικά, δηλαδή, όχι ότι το επιλέγουν, τον πιο δυναμικό, άρα και τον πιο απίθαρχο παίχτη. Επιβραβεύουν την ισχύ, επιβραβεύουν την αποφασιστικότητα. Για να μπορούν να στηρίζονται κιόλας. Ακριβώς. Εδώ ένα καλώδιο, Κώστα, ένα καλώδιο από την Κύπρο εδώ και το Ισραήλ και βλέπεις τι έχει γίνει. Ναι. Βλέπεις τι έχει γίνει. Τι εμπιστοσύνη θα σου έχει ο Ισραηλίτης, ο οποιοσδήποτε Ισραηλίτης, που θα ήταν να κάνει κάτι μαζί σου που να έχει γεωπολιτική και γεωοικονομική αξία. Πες. Ακριβώς. Και δεν θα κουραστώ να λέω επίσης ότι η Τουρκία έχει καταφέρει και έχει πουλήσει την εικόνα και της πολύτιμης αλλά και της ισχυρής χώρας στην πραγματικότητα, και το ένα και το άλλο είναι άκρος αμφισβητήσιμα, αλλά το έχει καταφέρει και το έχει επιτύχει. Αυτό το πράγμα λοιπόν εσύ πρέπει να το αποδομήσεις εάν θες να αναβαθμίσεις τον ρόλο σου, το ξανατονίζω, μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική που υποτίθεται ότι είναι το όνειρο εδώ πέρα και ο στρατηγικός στόχος των διαφόρων ελίτ. Εάν είναι αυτός, γιατί εγώ βλέπω ότι ο άτυπος, ο σκοτεινός έτσι στόχος κάποιων κύκλων των ελληνικών ελίτ είναι να γίνουμε ξανά κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτοί να γίνουν, ξέρω εγώ, κοντζαμπάσιδες. Που ποτέ δεν χάσανε αυτό το πάντοτε συνέχιζαν. Τέλος πάντων. Και έχουν και τέτοια. Και κινούνται αυτοί που περιέγραψες με τον ίδιο τρόπο και εδώ. Δυστυχώς έτσι, και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λένε ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την Τουρκία γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή. Όταν λέμε δεν μπορούμε να τα βάλουμε, τι εννοούμε, δηλαδή να λέμε ναι. Και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η λογική της αυτοεξαφάνισης που συνεχίζεται. Το ξανατονίζω ότι αν πράγματι θες να λειτουργήσεις μέσα στο σημερινό κόσμο και πράγματι θες να διεκδικήσεις μία θέση προνομιακή μέσα στη Δύση, δηλαδή να κάνεις πραγματικότητα αυτό που μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά, το ανήκομενοι στη Δύση και είμαστε εμείς στην πλευρά της ιστορίας κτλ. Οφείλεις να ορθώσεις το ανάστημά σου στην Τουρκία και να προσφέρεις και στο υπόλοιπο διεθνές σύστημα μία εναλλακτική
επιλογή στην περιοχή έναντι της Τουρκίας και να λειτουργήσει ως ο κόφτης η ρυθμιστική δύναμη της Τουρκίας. Τέλος. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Ιδιαίτερα τώρα που η Τουρκία διαφημίζει προς όλες τις κατευθύνσεις και δια της αίτησής της να ενταχθεί στα BRICS, αν και όπως είπαμε τα BRICS δεν είναι κάτι έτσι ένα συμπαγές πράγμα. Αλλά καλά κάνεις και το λες και δεύτερη φορά για να το ξεκαθαρίσεις στα μυαλά και των ακροατών μας που πολλοί έχουν ακριβώς την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι συμπαγές. Δεν είναι. Δηλαδή είναι εμφανές ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί δηλαδή να βάλεις σε μια συμμαχία την Κίνα με την Ινδία. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ας πούμε, αυτοί είναι στα. Έχουν πρόβλημα. Τα μεγαλύτερα διαφιλονικούμενα σύνορα στον πλανήτη, μήκους χιλιάδων χιλιόμετρων, είναι μεταξύ Ινδίας και Κίνας. Υπάρχουν συναχή συνοριακά επεισόδια. Το Πακιστάν έχει τροφοδοτείται από την Κίνα με οπλικά συστήματα και που είναι ο μεγάλος εχθρός, ακριβώς για να εγκλωβίσει την Ινδία μέσα σε έναν κλειό, σε μια γεωπολιτική πολιορκία. Δεν είναι αυτές οι χώρες, επειδή έχουν το κοινό έτσι ότι θέλουν να λειτουργήσουν ως αυτόνομες δυνάμεις σε ένα πολυπολικό κόσμο που να μην ελέγχεται ούτε καν οικονομικά από τις ΗΠΑ, δεν σημαίνει ότι είναι σύμμαχοι. Ούτε κατά διάνοια. Παραμένουν δηλαδή αντίπαλοι ως εχθροί. Λοιπόν, ούτε η Ρωσία θα το βλέπει με θετικό μάτι το σχεδιασμό της Τουρκίας στους τουρκόφωνους στο μαλακό της υπογάστριο. Ούτε η Τουρκία, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ακριβώς αυτό που πουλάει η Τουρκία στην Αμερική, ότι κοιτάξτε παιδιά, εγώ ναι μεν γίνομαι αυτόνομος παίχτης και μεγάλος παίχτης, αλλά από τη στιγμή που είμαι και στο ΝΑΤΟ, εάν ελέγξω αυτή την περιοχή, άμα τη δει κάποιος στο χάρτη που είναι στο κέντρο της Ευρασίας, λοιπόν, είναι σαν ένα μαχαίρι που χώνεται μέσα στην καρδιά της Ευρασίας, στη Heartland. Λοιπόν, η αιχμή του μαχαιριού αυτού φτάνει μέσα στην Κίνα, στους τουρκόφωνους και τουρκογενείς Ουιγούρους, και η λαβή του μαχαιριού είναι η Τουρκία. Όσο λοιπόν οι Αμερικανοί έχουν και την ελάχιστη ελπίδα, και υπάρχει η ελάχιστη, έστω και θεωρητική πιθανότητα, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, τόσο θα τις συγχωρούν εντός εισαγωγικών θα τις επιτρέπουν να παίζει αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι το βλέπουν και το βλέπουν και οι άλλοι αυτό που μπορεί να τους βολεύει αυτή τη στιγμή, αλλά όταν θα βγουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όταν θα κλείσουν ορισμένα θέματα, δεν θα το βλέπουν έτσι, γιατί βλέπουν τι ακριβώς κάνει. Δηλαδή είναι και λυκοφιλία. Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο λόγος, Σπύρο, ότι η Τουρκία δεν θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Γιατί αν έφευγε από το ΝΑΤΟ, θα της έλεγαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, τι κάνεις εδώ, αγόρι μου καλό. Πας να μου κάνεις μαγκές, θα σε τσακίσω. Λοιπόν, αλλά τώρα επειδή ακριβώς είναι στο ΝΑΤΟ, δυσκολεύονται γιατί θα μπλέξουν με ευρύτερα πράγματα. Οπότε, το ξανατονίζω δηλαδή, με κίνδυνο να ακουστώ γραφικός, ότι ακριβώς επειδή όλοι οι υπόλοιποι μεγάλοι, μικροί, μεσαίοι παίχτες στον πλανήτη αλλά και στην περιοχή δεν θέλουν την Τουρκία να τους μπορεί να τους κάνει μαγκές, αλλά δεν μπορούν από μόνοι τους να τις βάλουν χέρι για χύψη λόγους, γιατί έχει καταφέρει και ισορροπή. Θέλουν έναν παίχτη στην περιοχή να κάνει αυτή τη δουλειά και να προωθεί και τα δικά τους φέροντα. Αυτός είσαι εσύ, είσαι ο μόνος υποψήφιος. Θες να αναβαθμίσεις και το ρόλο σου. Καλώς. Θες να μου είσαι το αποπέδι της Άγκυρας, ας πούμε, ο παραγιός, γιατί αυτό θα γίνεις. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στη Μέση Ανατολή, Κώστα. Mm-hmm. Πώς βλέπεις εκεί τις εξελίξεις τώρα? Τι να πω, εγώ επιμένω ότι εντάξει, καταρχάς έχουμε πλέον, έχει γίνει, είναι τραγικό, δεν θα το πιστεύαμε πριν από μερικούς μήνες, δεν λέω πριν από χρόνια, ότι θα γινόταν μια γενοκτονία, γιατί γενοκτονία γίνεται, εντάξει. Λοιπόν, και εμείς να. Και απλώς εντάξει, είναι κομμάτι της καθημερινότητας, okay, σκοτώθηκαν και. Εντάξει. Και η γενοκτονία από ποιους, από αυτούς οι οποίοι το κάνουν λάβαρο τη γενοκτονία. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί ναι, μεν ωραία, δικαιώμαστε αυτοάμυνα κτλ. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Μέχρι ένα σημείο. Ναι, μέχρι ένα σημείο. Δεν γίνεται δηλαδή. Χώρια που αυτό το πράγμα οδηγείται σε αδιέξοδο συνολικότερο και για το Ισραήλ και πληθαίνουν οι φωνές μέσα στο Ισραήλ, όχι ειρηνιστών, όχι δικαιωματιστών, ανθρώπων που έχουν σοβαρή σχέση με τη στρατηγική, λέει παιδιά, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ανησυχούν. Ακριβώς, η λογική της ολοκληρωτικής νίκης, ας πούμε, που θυμίζει πάρα πολύ τη τελική νίκη. Και τι σημαίνει αυτό. Που τι σημαίνει, που θυμίζει πάρα πολύ την τελική λύση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει εξάλληψη της Χαμάς, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται,
Αλλά θα πρέπει να πας σε υπερακραίες καταστάσεις και εκεί πλέον δεν ξέρουμε τι και η Χαμάς έχει και διάχυση και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να τα ανοίξεις πάρα πολύ. Και φυσικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και όσον αφορά και τους συσχετισμούς ισχύως, αλλά και το ποιος εν τέλει είναι ο ισχυρός. Βλέπουμε ας πούμε έναν υποκρατικό δρόντα, τους Χούθη, τους οποίους εμείς τους ξέραμε βέβαια, τους παρακολουθούσαμε εδώ και χρόνια. Αλλά τώρα είναι εμφανές ότι οι Χούθη έχουν γίνει ένας παράγοντας που δεν ελέγχεται. Έχει αλλάξει τα δεδομένα στο παγκόσμιο εμπόριο. Η ναυτιλία έχει θέμα σήμερα. Η ναυτιλία έχει σοβαρό θέμα. Λοιπόν, και δεν μπορείς να τους βάλεις χέρι. Δεν μπορείς, άμα θες να κάνεις κάποιο πόλεμο ολοκληρωτικού χαρακτήρα. Εντάξει, αλλά όλα αυτά δεν γίνονται εύκολα. Δηλαδή, δεν παίζουμε σε κάποιο παιχνίδι στρατηγικής. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι αντιλήψεις για το ποιος είναι ο ισχυρός, το ποιος δεν είναι, σε όλα τα επίπεδα, από το τεχνολογικό μέχρι το ευρύτερο γεωπολιτικό, δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την υπεραπλοποιημένη εικόνα που έχει μεγάλο κομμάτι του κόσμου στο μυαλό του, ότι είναι 5 ισχυροί παίχτες στον πλανήτη, ένας ο πιο ισχυρός, οι Αμερικανοί, και από εκεί και η ισχύ πηγάζει από πάνω και κυλάει προς τα κάτω σαν το νερό ενός καταράχτη, ας πούμε. Είναι πολύ πιο σύνθετο το παγκόσμιο σύστημα. Δεν υπάρχουν αφέντες και δούλοι. Υπάρχουν δυνάμεις που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ποσοστά. Πώς είναι το πλανητικό σύστημα, ας πούμε. Δηλαδή, ένας δορυφόρος ασκεί επίσης δύναμη βαρυτική πάνω στον πλανήτη, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά. Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά τα απλοποιημένα συστήματα, έτσι αναγνώσματα του καφενέ που έχουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ξαναλέω, γιατί μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο, που είναι και δυναμικός και μεταλλασσόμενος και πιο χαοτικός, η Ελλάδα έχει έναν φυσικό ρόλο σοβαρού παίχτη να παίξει. Και είναι τραγικό το ότι δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό ότι δεν το κάνουμε και ακολουθούμε πορείες αυτοεξάλληψης. Το θέμα είναι ότι σε λίγο, δεν ξέρω και αν τώρα έχει γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει και η βούληση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, θα υπάρχει γενικά η βούληση. Δηλαδή υπάρχει ασθένεια της βουλήσεως πλέον που έχουν επιβάλει. Έχουν καταφέρει δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στον ελληνικό λαό. Αυτό που λες, Λεωνίδα, δυστυχώς ισχύει. Δηλαδή το έχουμε δει να περνάει στις ηγετικές ελίτ αυτό το πράγμα και σιγά σιγά κυλάει, εμποτίζει και τον... Και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή δημιουργείται μια κατάσταση ακραίας παθητικότητας, ιτοπάθειας, ατομικισμού και μια σειρά από άλλα. Το οποίο είναι καταστρεπτικά όμως. Δεν θα οδηγήσουν. Η ιστορία δεν συγχωρεί. Και εδώ η περιοχή είναι τέτοια. Και η Ελλάδα, και όχι μόνο λόγω περιοχής, αλλά και λόγω ιστορικού παρελθόντος και λόγω της ευρύτερης γεωπολιτικής ταυτότητας, δεν μπορεί να δραπετεύσει από την ιστορία. Δεν γίνεται. Εδώ θα πρωταγωνιστήσεις. Ή θα πρωταγωνιστήσεις ως σοβαρός παίκτης, ή θα πρωταγωνιστήσεις ως θύραμα για κάποιους άλλους. Αλλά θα πρωταγωνιστήσεις. Δεν γίνεται. Είναι ακριβώς το μέρος που ζούμε εδώ, ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή θα το υποστηρίξεις, ή θα ενσωματωθεί κάπου. Ναι. Δυστυχώς και ευτυχώς δηλαδή. Ναι. Και βλέπουμε αυτό ακριβώς που είπες, Κώστα, ότι προσπαθούν κάποιοι να το ενσωματώσουν κάπου. Δεν γίνεται, δηλαδή αυτό που έλεγε ο Μακαρίτσο Νεοκλείου Σαρίς για το πώς επιβλήθηκε η δημιουργία του τουρκικού κράτους σε 15 εκατομμύρια μουσουλμάνους και κρατάει μέχρι σήμερα, έτσι εδώ και 100 χρόνια, και το πόσο γερό το έχουν κάνει και πόσο αυτό το πράγμα το πουλάνε, είναι πολύ μεγάλη λέξη αυτή που είπες. Γιατί αυτό κάνουν ακριβώς. Ναι. Και δεν υπάρχουν άλλες χώρες, Κώστα, που κάνουν αυτό το πράγμα τόσο αριστοτεχνικά. Εγώ θα έλεγα ότι διεκδικεί τον πρώτο ρόλο η Τουρκία σε αυτό. Το έχει καταφέρει. Έτσι. Και το κάνει εκπληκτικά και είμαστε απέναντι εμείς που κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Ναι. Οπότε στην αντιπαράθεση δεν μένει τίποτα. Ναι. Άρα και θα μας γλιτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν για τα σύνορα εδώ και δεν μπορούν να κάνουν. Μιλάμε, γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, σπασμωδικές κινήσεις, καραγκιόζηλικια. Λοιπόν, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν κομμάτια μιας δομής, αλλά αυτό το οικοδόμημα έμεινε ημιτελές. Να κάνουμε τώρα δηλαδή για το. Για τα,
καλός ή κακός, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα πράγματα όμως. Υπάρχουν δυνητικές συμμαχίες μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, πάρα πολλά. Είπαμε την Ινδία πριν. Πάλι η Ινδία, επαναλαμβάνω, είναι ένας γεωπολιτικός μας γείτονας. Γιατί είναι γεωπολιτικός γείτονας? Γιατί είναι περικυκλωμένος από χώρες με τις οποίες έχει εχθρικές σχέσεις. Η πιο επικίνδυνη είναι το Πακιστάν. Με ποιον είναι σύμμαχος ο Πακιστάν και με την Τουρκία. Άρα λοιπόν για την Ινδία. Ο φυσικός σύμμαχος είναι η Ελλάδα, έτσι ώστε να λειτουργεί σε ένα αντίθετο αντίπαλο μέγεθος στο σχήμα του Τουρκίας-Πακιστάν. Λοιπόν, και η Ινδία είναι και οικονομική δύναμη πλέον, και τεχνολογική δύναμη, και στρατιωτική δύναμη. Και αριθμητική δύναμη. Και αριθμητική δύναμη, και λειτουργεί μέσα, δηλαδή μια ενίσχυση των ελληνοϊνδικών σχέσεων θα λειτουργούσε και ως αντίβαρο σε μια σχέση Κίνας. Ελλάδος, άρα θα προωθούσε και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, επειδή η Ινδία είναι αντίπαλη των Κινέζων και μια σειρά από άλλα. Αλλά για να τα κάνεις όλα αυτά, πρώτον πρέπει να παίζεις την παγκόσμια σκακέρα, δηλαδή να αντιλαμβάνεις τον εαυτό σου ως παίκτης στο παγκόσμιο γίγνεσθε, όχι εδώ της περιοχής, όχι τη γεωπολιτική του δημογράφων που λέω εγώ, και μετά κυρίως να λειτουργείς εθνοκεντρικά. Εάν δηλαδή το σύστημα εξουσίας είναι ταυτισμένο με κάποιον ξένο παράγοντα, που πλέον ο ξένος παράγοντας μπορεί να είναι και η Άγκυρα, εντάξει, δεν έχει νόημα να συζητάμε κανένα. Και κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό για την Ινδία, μια και είπαμε. Και το σημείο πολιτισμού. Το ξέρεις, Κώστα, ότι υπήρξε η μόνη ίσως χώρα της Ασίας που υπήρξε φιλελληνικό κίνημα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1921. Υπήρχε στην Ινδία. Ναι. Αυτό το έμαθα στοιχεία, τώρα, Λεωνίδα, και είναι σοκαριστικό που το λες. Το έμαθα σε μια επίσκεψη στο Μεσολόγγι που το συζητάγανε και τα παιδιά που ετοιμάζονται για την προετοιμασία για την 200η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου το 2026. Μπράβο. Και που λέγανε ότι υπήρχε ένα πόσο σοβαρό κίνημα υπήρχε. Γι' αυτό είχαμε και σχέσεις, και οι πολιτιστικές σχέσεις σημαντικό. Ναι, οι πολιτιστικές σχέσεις έχουμε από την προϊστορία. Λοιπόν, φτάσαμε στο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.